Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Όμνια TV. Την πραγματοποίηση 48 ώρες απεργίας σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας, την Πέμπτη και την Παρασκευή, αποφάσισαν τελικά οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες αποδεχόμενοι την εισήγηση της συντονιστικής επιτροπής τους. Ως εκ τούτου, αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή θα ακινητοποιηθούν λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, ηλεκτρικός και τραμ. Ο ΟΣΕ και ο Προαστιακός θα λειτουργήσουν κανονικά. Τα ταξί θα απεργήσουν μόνο στις 19 Οκτωβρίου, οπότε και απεργούν όλα, μηδενός εξαιρουμένου, τα συνδικάτα εργαζομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, καθώς και τα εμπορικά καταστήματα. Ταυτόχρονα, η ΑΔΔ πρότεινε σήμερα επίσημα στη ΓΕΣΕΕ τη μετατροπή της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας στις 19 Οκτωβρίου σε 48ωρη για τις 19 και 20 Οκτωβρίου. Οι τελικές αποφάσεις στις οποίες θα καταλήξουν οι ηγεσίες των τριτοβάθμιων σωματείων, συνδικάτων, συνδέονται με την εξέλιξη της συζήτησης του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών στη Βουλή. Σε 48ωρη απεργία από τις 6 τα ξημερώματα της Δευτέρας 17 Οκτωβρίου έως την ίδια ώρα της Τετάρτης 19 Οκτωβρίου στα πλοία όλων των κατηγοριών αποφάσισε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία κατά τη σημερινή της συνεδρίαση. Παράλληλα, το Σωματείο των Μηχανικών, ΠΕΜΕΝ, έχει αποφασίσει να μην αφήσει τα πλοία να αναχωρήσουν ούτε την ερχόμενη Τετάρτη, συνεχίζοντας για ένα 24ωρο ακόμα τις κινητοποιήσεις. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Χρήστος Παπουτσής, αφού κατεδίκασε τα φαινόμενα αυθαιρεσίας των ΜΑΤ έναντι των πολιτών και αφού δήλωσε ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ πολιτών και δημοσιογράφων θυμάτων αστυνομικής βίας, διατύπωσε πρόταση για ειδικά γυλαίκα με την ένδειξη πρες που θα φορούν οι δημοσιογράφοι ώστε να μην βιοπραγεί η αστυνομία εναντίον τους. Επίσης, πρότεινε προς την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής να εξετάσει την εφαρμογή μιας πρακτικής που ισχύει σε διεθνές επίπεδο, δηλαδή τη δημιουργία ενός παρατηρητηρίου βιντεοσκόπησης των διαδηλώσεων που θα στελεχώνεται από έγκριτους πολίτες καθολικής αποδοχής. Σύμφωνα με τον Υπουργό, το μέτρο αυτό έχει εφαρμοστεί με απόλυτη επιτυχία σε χώρες του εξωτερικού. Παρ' όλα αυτά, υπενθυμίζεται ότι στις πρόσφατες και συνεχιζόμενες διαδηλώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρόλο που είναι υποχρεωτική η βιντεοσκόπηση με πρόσχημα την αποφυγή της αστυνομικής βίας, τα περιστατικά αυθαιρεσιών και ξυλοδαρμών ήταν πολυάριθμα. Ομόφωνα αθώος κρίθηκε ο Σίμος Σεϊσίδης από το μεικτό ορκωτό Κακούργιο Δικείο Αθήνας για το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Καταδικάστηκε ωστόσο σε 18 μήνες φυλάκιση για το αδίκημα της όπλοκατοχής, που συνήθως επισύρει εξάμηνη ποινή. Ο Άρης Σιρινίδης καταδικάστηκε σε 16 μήνες για οπλοκατοχή και σε 4 μήνες για απίθεια, στην οποία μετατράπηκε τελικά η κατηγορία της διακεκριμένης αντίστασης κατά της αρχής. Κατά συγχώνευση και για τις δύο ποινές του επιβλήθηκε φυλάκιση 18 μηνών. Η ομάδα Ευρωπαίων Hacker Chaos Computer Club καταγγέλει τη γερμανική αστυνομία ότι σχεδίασε κακόβουλο λογισμικό για τη γνωστή εφαρμογή επικοινωνιών Skype που της επιτρέπει την συνακρόαση διαδικτυακών συνομιλιών. Επιπλέον μπορεί να παρακολουθεί ακόμα και τι συμβαίνει στο χώρο που βρίσκεται ο υπολογιστής ενεργοποιώντας κάμερα και μικρόφωνο. Μάλιστα σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός του λογισμικού αυτού είναι τόσο φτωχός ώστε θα μπορούσε να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης όχι μόνο από τις αρχές αλλά και από τρίτους. Ο ηγέτης της Χαμάς, Χάλεντ Μεσάλ, δήλωσε χθες βράδυ πως επιτεύχθηκε συμφωνία με το Ισραήλ για ανταλλαγή του Ισραηλινού στρατιώτη Γκιλάντ Σαλίτ με μεγάλο αριθμό Παλαιστινίων πολιτικών κρατουμένων από όλες τις πολιτικές παρατάξεις. Σημειώνεται ότι οι κρατούμενοι Παλαιστίνοι σε Ισραηλινές φυλακές υπολογίζονται σε 7 έως 10.000, ενώ συνεχίζεται η απεργία πείνας εκατοντάδων Παλαιστινίων πολιτικών κρατουμένων εναντίον των άθλιων συνθήκων κράτησης και των βασανιστήριων. Αυτές ήταν οι βραδινές ειδήσεις του Όμνια TV. Σας ευχαριστούμε που ήμασταν μαζί σας. Καλό σας βράδυ.